Σήμερα, αγαπητοί, είχαμε την Κυριακή της Πυρηνής. Ακούσαμε το πρωί των συνεξάριων της ημέρας και αυτή η μέρα ανάμνησιν ποιούμεθα της από του παραδείσου της τρυφής εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ. Ο προπάτορ Αδάμ από παρακοή στο θέλημα του Θεού έχασε τον παράδεισο που εφητεύθη ακριβώς χάριν αυτού. Η μέρα συνεπώς παγκοσμίου πένθους, αφού όλοι οι άνθρωποι έχουμε προπάτορα τον Αδάμ και εμείς οι απόγονοί του γευόμεθα τους καρπούς αυτής της εξορίας. Σημειώνει ο οίκος της ημέρας. Εκάθισε ένα Αδάμ τότε και έκλαψε απέναντι της τρυφής του παραδείσου χερσί του τύπτων τας όψης και έλεγεν ελεήμων ελεησόν με τον παραπεσόντα. Δηλαδή εκάθισε απέναντι ο Αδάμ, λέει, του παραδείσου, έβαλε τα χέρια εις τις παρίες στα μάγουλά του και έκλαψε και χτυπούσε το πρόσωπό του και τις δύο όψεις και τα δύο μάγουλα και έλεγε ελεήμων ελεησόν με τον παραπεσόν. Το πένθος έκδηλον. Μόνον που οι απόγονοι του Αδάμ έχασαν τις ρίζες των, και σήμερα ημέρα πένθους δια την εξορίαν διασκεδάζουν οι απόγονοι του Αδάμ. Και τούτο βέβαια κατά δαιμονική έμπνευση, για να μην επισημανθεί το γεγονός της εξορίας. Και η εξορία είναι έκδηλη. Τρία πελώρια κακά ακολούθησαν αυτήν την εξορία, αφού τα χερουβίμ έλαβαν την εντολή να φυλάτουν την είσοδο του παραδείσου, να την φυλάτουν με την φλογίνη στρεφωμένη ρομφαία. Δηλαδή αυτό σημαίνει το αδύνατον επανισόβου, το αδύνατον να ξαναγυρίσει κανείς πίσω εις τον παράδεισο. Και το αντιλαμβανόμεθα αυτό με τα τρία πελώρια κακά που ακολούθησαν, και είναι η αμαρτία, ο θάνατος και η υλικότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Δηλαδή, όπως αντιλαμβανόμεθα, πώς θα γυρίσουμε εις τον παράδεισον έχοντες αμαρτίες? Πώς θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού έχοντες αμαρτίες? Πώς θα μπούμε μέσα κουβαλώντας τον θάνατο? Μες στον παράδεισο δεν υπήρχε θάνατος. Στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει θάνατος. Και τέλος είναι η υλικότητα της ανθρωπίνης φύσεως, έχοντας την ανάγκη να φάμε, να πιούμε, να κοιμηθούμε και να υπερνικήσουμε όσο μπορούμε, να υπερνικούμε την φθορά και τον θάνατο. Αυτά τα τρία κακά εμποδίζουν την είσοδό μας στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέγει ένα τροπάριο της ημέρας: θρηνώ, στενάζω και αποδύρωμαι τα χερουβίν φλογίνη τη ρομφαία θεόμενος, βλέποντας τη ρομφαία θα τη σπαθεί που γυρίζει και είναι φλόγα αντί λάμα, σιδερένια, είναι φλόγα που τα χερουβίν χρησιμοποιούν, της εδέμ την είσοδον φυλάτην ταχθέν, πάση τις παραβάτες ήμι απρόσιτον. Αλλημονό μου, λέει,
σε όλους τους παραβάτες απαγορεύεται η είσοδος. Είναι απρόσιτος ο παράδεισος. Η μισή ακόλυτον σωτήρ ταύτην ποιήσεις μη, εκτός εάν σύ Κύριε, καταστήσεις την είσοδον ανεμπόδιση. Και ένα ακόμη τροπάριο. Είναι τροπάριο της ημέρας. Θαρώ το πλήθη το του ελέου σου Χριστέ Σωτήρ. Παίρνω θάρρος από το πλήθος του ελέου σου Κύριε Σωτήρα μου και θείας εκ πλευράς το αίματι διού καθηγίασα στην φύση βρωτών ανθρώπων. Ήνιξας δε τας πύλας της σύ λατρεύουση τας του παραδείσου αγαθέ τας πριν κλειστήσας Αδάμ, που προηγουμένως είχαν κλειστεί για τον Αδάμ. Αυτά εκφράζουν τα δύο τροπάρια. Αφανώς μεν το απρόσιτο του πράγμα του παραδείσου, το απρόσιτο ή της βασιλείας του Θεού αν θέλετε, και έλεγα βέβαια των τριών αυτών εισακτέντων κακών, πώς κανείς να μπει στη βασιλεία του Θεού. Αφετέρου δε ότι καθίσταται ο παράδεισος τώρα πρόσιτος και συνεπώς ακόλυτος η οδός, ανεμπόδιστος ο δρόμος, χάρις εις την ενανθρώπιση του λόγου και το αίμα που εχύθη στο σταυρό του Ιησού Χριστού του ενανθρωπίσαντος λόγου. Έτσι δημιουργείται ένας άξονας που η πόλη του είναι ο Αδάμ, ο Χριστός. Ο Αδάμ, ο Χριστός. Ένας άξονας με τους δύο αυτούς πόλους. Ο Χριστός υφίσταται τους πειρασμούς του Αδάμ και τους ξεπερνά. Εκεί ακριβώς που ο Αδάμ έπεσε. Έτσι, στο πρόσωπο του Χριστού νικάται ο διάβολος, αλλά και τα τρία κακά, δηλαδή η αμαρτία που τώρα συγχωρείται, ο θάνατος που με την Ανάσταση του Χριστού υπερνικάται, αλλά και η υλικότητα με τα πνευματικά μας σώματα του τέστη, δηλαδή όχι άειλα σώματα αλλά διοικούμενα από το Πνεύμα το Άγιο. Χωρίς να έχουμε ανάγκη, το ίδιο σώμα θα είναι, χωρίς να έχουμε ανάγκη τροφών και μεταβολών, γιατί ο Χριστός ενίκησε και την φθορά. Και τα πνευματικά μας αυτά σώματα, όπως σας είπα, πλέον εφ' εξής θα συντηρούνται από το Πνεύμα το Άγιο, διοικούμενα από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι ο Χριστός αυτά τα τρία κακά του που εισήγαγε ο Αδάμ στη ζωή του και στους απογόνους του, ο Χριστός νικώντας αυτά αποκαλείται ο νέος Αδάμ. Ας δούμε όμως μια παραλληλία. Ο Κύριος Ιησούς μετά τη βαπτισή του μας λέγει και ο Λουκάς και ο Ματθαίος ανοίχθη εις την έρημον υπό του πνεύματος πειραστήνε υπό του διαβόλου. Ανοίχθη, οδηγήθηκε, ανάγω, ανοίχθη υπό του πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος. Οδηγήθηκε ο Ιησούς η ανθρωπίνη του φύσης με σκοπό να πειραστεί από τον διάβολο. Το Πνεύμα του Άγιον σπρώχνει τον Ιησού να πάει στην έρημο. Κάνει εντύπωση εκ πρώτης όψης, αλλά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια εικόνα του πειρασμού του Αδάμ. Άγεται υπό του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιηθεί, πληρωθεί η εικόνα αυτή. Και βέβαια ο Αδάμ αποτελεί την εικόνα του Χριστού στην κατασκευή του. Ο Αδάμ, ο άνθρωπος, έγινε δυνάμει της εικόνος του Χριστού που θα ενθρώπισε. Και όχι ο Χριστός επήρε την εικόνα του Αδάμ,
Έστω και αν αυτό ιστορικά, χρονικά είναι προθύστερον. Προηγείται ο Αδάμ, αλλά έγινε βάση σχεδίου που θα εγίνετο, γιατί έτσι ήθελε να γίνει ο Θεός Λόγος. Αυτή τη μορφή να πάρει, αυτή που έδωσε στον Αδάμ. Προηγείται λοιπόν ο Χριστός, έστω και αν ακόμη δεν είχε ενανθρωπίσει. Έπεται ο Αδάμ. Έτσι λοιπόν ο Αδάμ επήρε την εικόνα του Χριστού. Αλλά τώρα ο Χριστός γίνεται εικόνα στα γεγονότα του Αδάμ, εκείνα τα οποία διαδραματίστησαν με την ελευθέρα βουλή του ανθρώπου. Αυτά τώρα επομίζεται ο νέος Αδάμ να τα φέρει εις πέρας, αυτά τα γεγονότα καπάλεποτε του Αδάμ, ακριβώς για να δικαιώσει τον άνθρωπο. Και αυτή την εικόνα πρέπει να τη μετέλθει ο Χριστός. Το πρέπει πηγάζει όχι από έναν εξαναγκασμό, από μια αναγκαιότητα, αλλά από την αγάπη του Θεού. Ο διάβολος αυτοβούλος, εκφόδου κινούμενος, προσεγγίζει τους πρωτοπλάστους. Τώρα το Πνεύμα το Άγιο κινεί την ανθρωπίνη φύση του Χριστού στην έρημο για να δημιουργηθεί πρόκληση εις τον διάβολο από την αρετή του Χριστού και μάλιστα από την νηστεία των 40 ημερών. Ουδέν έφαγε, ούτε έπιε, ούτε ήπιε, ούτε έφαγε 40 ημέρες ο Χριστός. Να προκληθεί το ενδιαφέρον του διαβόλου. Ό,τι ακριβώς ρίχνουμε στη θάλασσα, στο αγκίστρι με το δόλωμα. Αγαπητοί μου, προσέξτε, η εικόνα δεν είναι δική μου, είναι ευρύτατα λεγωμένη από τους πατέρες. Και ξέρετε ποιο ήταν το δόλωμα στο αγκίστρι? Το δόλωμα είναι το σώμα του Χριστού, ακριβέστερα η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Και το αγκίστρι, το αγκίστρι είναι ο σταυρός. Πήγε ο διάβολος να πειράξει, έφαγε το δόλωμα, το σταύρωσε τον Χριστό. Εκεί όμως αρπάχτηκε από το άγκιστρο που λέγεται σταυρός και νικήθη ο διάβολος. Γιατί επειδή ακριβώς ο Αδάμ έπεσε δια την βρώση, έφαγε τον καρπόν. Τώρα εδώ ο Χριστός πιστεύει. Ο Αδάμ ήταν στον παράδεισο της τρυφής. Τρυφή θα πει απόλαυσης. Αλλά ο Ιησούς είναι στην έρημο. Αυτό δείχνει σαν μια μικρογραφία συμβολική ότι ο παράδεισος μετεβλήθη εις έρημον. Ξέρετε που ήταν ο παράδεισος? Επί της γης, μεταξύ των ποταμών Τίγρητος και Εφράτου, εκεί που σήμερα είναι το κράτος του Ιράκ. Εκεί του. Και έρημο σημαίνει χωρίς τροφή, χωρίς καρπούς, γιατί ο παράδεισος είχε ποικίλους καρπούς, χωρίς τρυφή, χωρίς απόλαυση, χωρίς κατοίκους. Και ο Αδάμ εμφανίζεται να πειράζεται από το διάβολο και να νικάται. Ο Ιησούς εμφανίζεται να πειράζεται από το διάβολο, αφού τον επισκέφθη ο πειραστής. Και όπως λέει ο Ματθαίος, ο πειράζων, ο πειράζων, ο πειραστής, ο διάβολος. Και ο πειρασμός ήταν πλάγιος και πονηρός. Είπε ο διάβολος στην Εύα παραπλανητικά, ξεμονάχιασε την Εύα. Είναι αλήθεια, λέει στην Εύα, ότι ο Θεός σας απειγόρευσε όλους τους καρπούς του παραδείσου? Όχι, λέει η Εύα, παρά μόνον από αυτό τους καρπούς αυτού του δέντρου. Ξέρετε γιατί, λέει ο διάβολος? Για να μην φάτε, ανοίξουν τα μάτια σας και γίνετε θεοί.
έρχεται εις τον Ιησού Χριστόν και λέει στον Ιησού ο διάβολος, πάλι παραπλανητικά, ή Υιός ή του Θεού, εάν είσαι Υιός του Θεού, γιατί το άκουσα εις την βάπτισή σου την φωνή από τον ουρανό ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο έχω ευδοκίσει. Εάν λοιπόν είσαι εσύ ο Υιός του Θεού, πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά. Είσαι πεινασμένος. Την 40η ημέρα εμφανίστηκε ο διάβολος, τον άφησε, πείνασε πολύ ο Ιησούς και επάνω στην πείνα του του είπε, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Πρέπει να έδειξε κάποιες πέτρες. Και οι πρωτόπλαστοι έδειξαν μία επιπολαιότητα, μία βιασύνη, μία ρηχότητα και μία αλαζονία. Ο Ιησούς δεν αποκαλύπτει αν είναι ο Υιός του Θεού, δεν απαντάει σε αυτό, αλλά ούτε και την ταυτότητα του διαβόλου αποκαλύπτει. Θα την αποκαλύψει μετά τον τρίτον πειρασμό. Και έτσι δείχνει ταπείνωση. Δεν κάνει θαύμα μπροστά στον διάβολο, κανένα θαύμα δεν κάνει. Δεν κάνει τις πέτρες να γίνουν ψωμιά. Μάλιστα το Καταλουκάν μας λέει ότι μετά από αυτό άγγελοι διεικόνουν τον Ιησού, το έφεραν ψωμί. Για την ανθρωπίνη του φύση πάντοτε. Αλεντούτης δεν κάνει απολύτως κανένα θαύμα. Μόνο τι χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή, όπως θα τη χρησιμοποιούσε οποιοδήποτε πιστός. Ναι, τι λέει ο Ιησούς, είναι γραμμένο ότι είναι στο Δευτερονόμιο γραμμένο. Μπαλαιάδικη. Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν θα ζήσει μόνο με το ψωμί ο άνθρωπος, αλλά και με το Λόγο του Θεού. Ο Αδάμ έφαγε. Παραβαίνουν την εντολή του Θεού. Ο Ιησούς ενίστευσε και δεν είπε οι πέτρες να γίνουν ψωμιά, καθυπαγόρευση του σατανά. Κάτι που δείχνει ότι η πρώτη αντιμετώπιση του διαβόλου γίνεται με την νηστεία. Η πρώτη αντιμετώπιση. Γι' αυτό νηστεύουμε. Με την νηστεία που προέρχεται βέβαια από την εντολή του Θεού και όχι ασφαλώς από μια ανθρώπινη ενέργεια, όπως για να έχω μια καλή υγεία ή για να δυνατήσω ή ό,τι άλλο. Γιατί το λέει ο Θεός? Προσέξτε, γιατί το λέει ο Θεός? Ο Αδάμ με την συμμόρφωσή του στο θέλημα του σάτανα ουσιαστικά τον προσεκίνησε. Ο Αδάμ υπέκυψε στον πειρασμό της αυτοθεώσεως. Και κύριε, θα ρηχθούν τα μάτια σας και θα είσαστε σαν θεοί. Ήταν το ίδιο αμάρτημα που είχε κάνει ήδη ο σατανάς, της αυτοθεώσεως, να θεωθώ χωρίς το Θεό. Και τώρα υποβάλλει το ίδιο πράγμα για να πέσουν οι πρωτόπλαστοι. Θα γίνετε θεοί, δεν έχετε ανάγκη από το Θεό. Ο Ιησούς ενίκησε τον πειρασμό αυτών της δευτέρας δοκιμασίας. Πού, πώς? Όταν του ελέγχθη από τον διάβολο, αφού τον μετέφερε, καταπληκτικό είναι, εις το αέτομα του ναού του Σολομώντος απ' την έρημο εις την Ιερουσαλήμ. Επάνω στο αέτομα ήταν υψηλός ο ναός και του είπε, πέσε κάτω, είναι γραμμένο για σένα ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου και λοιπά. Έχει δώσει παραγγελία ο Θεός στους αγγέλους του να σε φυλάξουν ώστε πουθενά να μην προσκόψεις τον πόδο σου. Που σημαίνει, αυτό βέβαια δεν είναι γραμμένο για τον Ιησού Χριστό, είναι γραμμένο για τον κάθε πιστό. Αλλά τι θα γινόταν εκεί? Εάν έπεφτε και δεν πάθαινε τίποτε, οι προσκυνητές που δεν έλειπαν ποτέ από την αυλή του ναού θα λέγανε, πως αυτός ο άνθρωπος έπεσε και δεν έπαθε τίποτε. Και τότε αν ο Ιησούς έλεγε, εγώ είμαι ο Μεσσίας, τότε βεβαίως θα εκκυρίσετο ως Μεσσίας του Ισραήλ. Αλλά δεν το έκανε αυτό ο Χριστός.
Δεν το έκανε γιατί απλούστατα έπρεπε να περάσει από το σταυρό. Όχι μια εύκολη, επιφανειακή, εντυπωσιακή παρουσία. Η μεσιανικότητα του Ιησού θα προέβαλε από το σταυρό και την Ανάσταση, και όχι με το να πέσει από εκεί κάτω και να μην πάθει τίποτα εις την αυλή του ναού. Προσέξτε, αυτό θα είναι το θαύμα. Εντούτοις το αρνείται ο Χριστός. Όχι, δεν θα το αρνηθεί ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος θα κάνει ψευδοθαύματα. Μας το λέγει σαφέστατα εις της Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος. Θα κάνει ψευδοθαύματα για να γίνει πιστευτός ότι είναι Μεσσίας. Το βλέπετε, ο Χριστός αρνείται. Ο Αδάμ πίστεψε ότι μπορούσε να είναι κάτοχος του Παραδείσου, χωρίς βέβαια την ευλογία του Θεού. Τι κόσμο είναι ο Παράδεισος? Ο Ιησούς εδέχθη την πρόταση να αποκτήσει στον τρίτο πειρασμό όλο τον πλούτο. Δεν σας ανέφερα τους πειρασμούς, πιστεύω ότι τους γνωρίζετε. Όλο τον πλούτο και τη δόξα των βασιλείων της γης. Όταν του είπε ο διάβολος ότι πέσε να με προσκυνήσεις και όλα είναι δικά σου, γιατί είναι δικά μου. Ψεύτης, λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμου, ούτε ευολών δεν έχει ο πονηρός. Ψεύτης. Θα σου δώσω, λέει, όλες τις βασιλείες της γης. Κατά παραχώρηση ο πλούτος πηγαίνει στον διάβολο, επειδή οι άνθρωποι που έχουν τον πλούτο έχουν ήδη προσκυνήσει τον διάβολο. Και ο πλούτος και η ευημερία μέχρι σήμερα γίνονται τα κριτήρια της ευτυχίας του ανθρώπου, αδιάφορον αν προέρχονται από τον διάβολο. Και ο δυτικός χριστιανισμός, θα το επαναλάβω, και ο δυτικός χριστιανισμός κατά δυστυχία έχει πέσει εις αυτόν τον πειρασμό του πλούτου. Το Βατικανό είναι μια οικονομική δύναμη που μπορεί να επιβάλλεται δι' αυτής της κοσμικής, θα λέγαμε, δυνάμεως και του πλούτου, όταν χρηματοδοτεί ακόμη άκουσον και πολέμους στη Σερβία παράδειγμα. Αλλά ο Χριστός θέτει το κέρδισμα να περάσει από το σταυρό, όχι από το, με τον πλούτο. Έτσι έλεγα της παραβάσεως, η τρυφή του παραδείσου μεταβάλλεται σε σταυρό και άσκηση. Τι είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ή κάθε Τεσσαρακοστή, ή κάθε Τετάρτη και Παρασκευή που πιστεύουμε? Σταυρός και άσκησης. Δορδώνει η Ορθοδοξία. Ένα σημείο της Ορθοδοξίας. Το πνεύμα της Ορθοδοξίας δεν έχει καμία σχέση με το πνεύμα του δυτικού χριστιανισμού, δηλαδή του Βατικανού. Και μια από τις ασκήσεις είναι και η νηστεία, που είναι προκυμμένη σε εμάς ως Σαρακοστή. Αγαπητοί, ο άξον Αδάμ Χριστός γίνεται φανερός. Στον Αδάμ αμαρτήσαμε όλοι και πεθάναμε όλοι. Στον Χριστό συγχωρούμεθα όσοι θέλουμε. Και εις τον Χριστό θα αναστηθούμε. Μη μένουμε όπως ο Κύριος στα πλαίσια, συγγνώμη, όπως ο κόσμος στα πλαίσια του παλαιού Αδάμ. Ο κόσμος μένει στα πλαίσια του παλαιού Αδάμ, αλλά να μείνουμε στα πλαίσια του νέου Αδάμ, του Χριστού. Ήτης εν Χριστώ και νυκτήσεις, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Όποιος είναι μέσα στη ζωή του Χριστού είναι μια καινούρια δημιουργία, ενώ ο κόσμος είναι μέσα σε μια παλαιωμένη δημιουργία, σε ένα σχήμα παλαιωμένο. Ας αρχίσουμε λοιπόν, αγαπητοί, την πραγμάτωση αυτής της καινής κτήσεως που περνάει από το σταυρό και την άσκηση. Και η προκειμένη Τεσσαρακοστή είναι να
σκάμα αγώνων και ασκήσεων κατά των μαθών και υπέρ των αρετών, για να πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος με τον εγωισμό του, την αλαζονία του, το κοσμικό και μάταιο φρόνημά του. Και τότε αρχίζουν να φαίνονται τα δώρα της Βασιλείας του Θεού. Εφυτεύεται το σπέρμα της αγιότητας, της ενδυνάμει Αναστάσεως και της ενδυνάμει Αυθαρσίας. Η ειρήνη και η χαρά του Χριστού αρχίζουν να κατοικούν στην καρδιά. Η πρώτη καρπή, και ο καινούργιος άνθρωπος αρχίζει να γίνεται μία πραγματικότητα. Αγαπητοί μου, καλή 40.